Καλημέρα, κύριε συνάδελφε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Μία πραγματικά πρωτόγνωρη υπόθεση στα ιατρικά χρονικά της Κρήτης, με 9 συλλήψεις μέχρι αυτήν την ώρα. Χθες βράδυ, να σας πω, να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων. Οι συνήγοροι τους ζήτησαν την μεγαλύτερη προθεσμία που μπορούν να λάβουν, πέρα από την συνηθισμένη που είναι οι 48 ώρες, και έτσι οι απολογίες τους θα ξεκινήσουν, όπως λένε πληροφορίες, νωρίς το πρωί της ερχόμενης Κυριακής, και η διαδικασία, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αναμένεται να είναι μαραθώνια. Μιλάμε για 9 συλληφθέντες, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, όπως την έχει χαρακτηρίσει η αστυνομία και στην επίσημη ανακοίνωσή της, την οποία εξέδωσε εχθές. Κύριε Παπαδάκη, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έκανε αυτό το κύκλωμα, πώς δρούσε? Αυτό το κύκλωμα στην ουσία κατηγορείται ότι προχωρούσε στην παραποίηση στοιχείων και σε πωλήσεις DNA, ακόμα και γονιμοποιημένων οαρίων. Μάλιστα, τα μέλη του κυκλώματος έβρισκαν ευάλωτες μητέρες που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, θα μπορούσε να πει κανείς, πολύ λαϊκά. Δεν είχαν χρήματα και που είχαν ανάγκη να αποκτήσουν κάποια χρήματα. Τις εκμεταλλεύονταν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια δρούσε αυτό το κύκλωμα. Τις έκαναν παρένθετες μητέρες. Ακριβώς, και σε παρένθετες μητέρες, ακόμα και σε ζευγάρια που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί με φυσιολογικό τρόπο. Κατηγορούνται τα μέλη του κυκλώματος ότι όταν τα ζευγάρια πήγαιναν για να προχωρήσουν στην διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, στην ουσία δεν έκαναν απολύτως τίποτα, δεν έβαζαν ούτε καν οάρια, με στόχο απλώς να τους αρπάζουν τα λεφτά και στη συνέχεια οι ίδιοι να πλουτίζουν. Το τελευταίο 48ωρο, οπότε και είχαμε αυτήν την τεράστια αστυνομική επιχείρηση που στήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η υπηρεσία δηλαδή που εξάρθρωσε το κύκλωμα, οι πληροφορίες λένε ότι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας μπλοκαρίστηκε τελευταία στιγμή μία παράνομη υιοθεσία από μία μητέρα, τη φυσική μητέρα ενός βρέφους, ένα βρέφος που γεννήθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 19 Ιουλίου περίπου, και το οποίο θα το πήγαιναν σε μία δικηγόρο, η οποία είχε ενδιαφερθεί να το υιοθετήσει παράνομα βέβαια, χωρίς κανένα απολύτως νόμιμο έγγραφο. Την σταμάτησαν όμως, διότι την παρακολουθούσαν όλο αυτό το διάστημα, την σταμάτησαν την τελευταία στιγμή στο Βενιζέλος της Αθήνας, προτού εκείνη πετάξει για την πόλη εκτός Αθηνών, όπου θα συναντούσε την δικηγόρο. Πολλά πράγματα περιλαμβάνει η δικογραφία. Εδώ, κύριε Παδάκη, όμως δεν είναι μόνο αν είναι εγκέφαλος πράγματι αυτός ο γυναικολόγος. Εδώ χρειάζεται και η βοήθεια, η συνδρομή πολλών ακόμα προσώπων προκειμένου να λειτουργεί αυτό το κύκλωμα. Βέβαια, τα υπόλοιπα 9 μέλη είναι στην ουσία εργαζόμενοι στο κέντρο υποβοηθούμενης γονιμότητας. Μιλάμε για την γραμματέα και υπεύθυνη προγραμμάτων παρένθετης μητρότητας στο κέντρο το συγκεκριμένο, για μία 41 ετών βιολόγο και βοηθό εμβριολόγου, και για μία 28χρονη μέα. Τώρα, όλοι αυτοί, άρωτσο κύριε Παπαδάκη, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, σύσσωμο όλο το εργατικό προσωπικό του κέντρου αυτού έχει κατηγορηθεί. Δεν μιλάμε μόνο για τον γιατρό, τον γυναικολόγο, μιλάμε και για τους εργαζόμενους, τη γραμματέα, τη ΜΕΑ, δεν ξέρω τι. Όλοι αυτοί θεωρούνται ότι ήταν μέλη του κυκλωμάτως, δηλαδή είχαν κερδίσει εκατομμύρια αυτά τα άτομα από αυτή την ιστορία. Έτσι τουλάχιστον τους χαρακτηρίζει η αστυνομία. Μάλιστα. Τους χαρακτηρίζει ως εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι και η κατηγορία, μάλιστα, από τις πιο βαριές κατηγορίες με τις οποίες βαρύνονται τα ίδια τα μέλη που έχουν συλληφθεί. Μάλιστα, αστυνομική πηγή μας ανέφερε εχθές ότι οι εμπλεκόμενοι έβρισκαν, όπως είπαμε νωρίτερα, τις μητέρες, τις παρένθετες μητέρες, και τις διάλεγαν τόσο με οικονομικά όσο και κοινωνικά κριτήρια. Και αυτό ακριβώς για να μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν στην συνέχεια με τον τρόπο που εκείνοι ήθελαν. Μέχρι και 120.000 ευρώ ήταν το χρηματικό ποσό. Η αγορά ενός βρέφους. Το τίμημα για να αγοράσει κάποιος ένα παιδί, από 70.000 μέχρι και 120.000 ευρώ. Μία πραγματικά
σοκαριστική υπόθεση, είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης στην Κρήτη. Αυτή η υπόθεση πόσο παλιά χρονίζεται? Στη δικογραφία αναφέρεται ότι η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε περίπου πριν από 10 χρόνια. Ωστόσο, να πούμε ότι τα περιστατικά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, και τα οποία δεν είναι λίγα, μπορώ να σας πω ότι και εδώ στον δικό μας σταθμό, από όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, έχουν τηλεφωνήσει αρκετά ζευγάρια που θέλουν να βοηθήσουν τις αρχές και που είχαν επισκεφθεί οι ίδιοι το κέντρο αυτό μετά από παρότρινση των γιατρών τους. Και τώρα, μετά τις αποκαλύψεις, έχουν όλοι βρεθεί προεκπλήξεως και ίσως να έχουν εξαπατηθεί κι αυτοί. Δεν το ξέρουν ακόμα. Θέλουν όμως να επικοινωνήσουν με τις αρχές για να βοηθήσουν να αποκαλυφθούν ενδεχομένως και άλλα πράγματα. Ζευγάρια που πήγαν με περιστατικά αυτά χρονολογούνται στα περίπου τα 3 τελευταία χρόνια. Ζευγάρια που πήγαν με παρότρινση των γιατρών τους, των δικών τους γυναικολόγων. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία τώρα αυτή. Και από εδώ από το Ηράκλειο τους έστελναν σε αυτό το κέντρο και από άλλες πόλεις. Το χειρότερο, κύριε Παδάκη, είναι αυτό που είπατε αρχικά, ότι προσπαθούσαν τα ζευγάρια να κάνουν μια εξωσωματική προκειμένου να αποκτήσουν παιδί. Και αυτό φαινόταν ότι τελικά δεν γινόταν. Εξαπατούσαν τους ανθρώπους. Ενώ έδιναν χρήματα για τις εξωσωματικές, τελικά αυτές δεν γίνονταν, προκειμένου να προχωρήσουν σε κάποιο άλλου είδους τρόπο απόκτησης ενός παιδιού. Γίνονταν στην ουσία ψεύτικες λήψεις. Λήψεις με ψεύτικα οάρια, θα μπορούσε να πει κανείς, προκειμένου τα ζευγάρια αυτά να επισκεφθούν ξανά και ξανά το κέντρο για να δώσουν χρήματα. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση, κύριε Παπαδάκη. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Παπαδάκης από το Ράδιο Κρήτη. Και βλέπουμε, αυτή είναι μια άλλη πτυχή της ελληνικής αστυνομίας, Σπύρο. Εδώ είναι ένα πρόσωπο της αστυνομίας που καταφέρνει να εξιχνιάζει υποθέσεις. Με τη συνδρομή του ΣΔΟ, και να τις φέρνει στο φως. Δηλαδή έγινε και με το ΣΔΟ η εκδήλωση. Ναι, ήταν οικονομικό εδώ το έγκλημα. Να δείτε το δρομολόγιο του χρήματος, ας πούμε.